Η Ζέτα Θεοδωροπούλου έκανε μια αποκάλυψη κόλαφο το βράδυ τη Τετάρτη 5 έκτα στον προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram με την ίδια να μιλάει για πρώτη φορά και δημόσια για το τρίτο πρόσωπο στο γάμο τη με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη. Μέσα από όσα έγραψε η παίκτρια του My Style Rox έκανε ουσιαστικά γνωστό όχι μόνο ότι έχει χωρίσει με τον πατέρα των παιδιών τη, αλλά και όλο το παρασκήνιο που την οδήγησε να πάρει χωριστού δρόμου με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη. Η κίνηση του Παναγιώτη Ταχτσίδη μετά την αποκάλυψη της Ζέτας Θεοδωροπούλου για το τρίτο πρόσωπο στη σχέση τους. Μετά τη σοκαριστική αποκάλυψη για το τρίτο πρόσωπο και την εξομολόγηση της Ζέτας Θεοδωροπούλου για όσα έχει βιώσει στην προσωπική της ζωή, ο Παναγιώτης Ταχτσίδης έκανε μια κίνηση για να προστατέψει τον εαυτό του. Πιο αναλυτικά, ο ποδοσφαιριστής έλαβε πληθώρα αρνητικών σχολείων κάτω από τις αναρτήσεις του στο Instagram και έτσι ο ίδιος αποφάσισε εν μία νυχτή να κάνει το λογαριασμό του ιδιωτικό παρά τις 33,5 ακόλουθους που έχει. Η Ζέτα Θεοδωροπούλου πριν κάνει την αποκάλυψη για το τρίτο πρόσωπο, είχε μιλήσει στην κάμερα του Σούπερ Κατερίνα αναφέροντας ουσιαστικά, πως εκείνη και ο Παναγιώτης ταχτσίδης έχουν πάρει χωριστούς δρόμους. Η ίδια ωστόσο είχε μιλήσει με αρκετά καλά λόγια για τον πατέρα των παιδιών. Όταν έχεις δώσει τα πάντα, ποτέ κανένας δεν πρέπει να μετανιώνει. Εγώ μέσα από όλο αυτό, αν μη τι άλλο είμαι ευλογημένη και ευγνώμων, γιατί δεν πάβει να έχω τρία υπέροχα παιδιά, τρεις καρπούς έρωτα, τρεις καρπούς αγάπης, πραγματικής αγάπης. Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει ποτέ. Είμαι στη φάση τώρα που κοιτάω εμένα και τα παιδάκια μου. Τα καλύτερα έρχονται για αυτούς, που τα περιμένουν. Εγώ τα περιμένω και θα έρθουν, μου το οφείλω και το οφείλω φυσικά και στα παιδιά μου. Γιατί όταν μια μαμά είναι καλά, ή δεν υπάρχει αλλαγή, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε κάποιον μπαμπά στο σπίτι και να τους φανεί κάτι. Ο μπαμπάς θα παραμείνει για πάντα μπαμπάς. Δεν αλλάζει κάτι. Όταν ένα ζευγάρι αλλάζει πορεία σαν ζευγάρι, δεν αλλάζει ποτέ πορεία ως γονείς. Εμείς θα είμαστε πάντα γονείς, αυτό δεν αλλάζει.